Η πρόσφατη δήλωση που έκανε ο Μητροπολίτης της Θεσσαλιότιδος, κύριος Τιμόθεος, σύμφωνα με την οποία η ομοφιλοφιλία είναι αμάρτημα. Προφανώς δεν είναι αμάρτημα και είναι λυπηρό να ακούγονται αυτές οι διατυπώσεις που νομίζω δεν εκπροσωπούν ούτε τους πιστούς ούτε την Εκκλησία συνολικά. Είναι μειοψηφικές και μας βρίσκουν στεναρά απέναντι. Το να προσβάλλεις ηλίβδιν ένα συμπολίτη σου για το σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την οποιαδήποτε επιλογή του ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με την πίστη μας, ούτε με αυτό το οποίο εκφράζει, ούτε με αυτό το οποίο πρεσβεύει. Έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε. Υπάρχει διακριτός ρόλος προφανώς της εκτελεστικής, νομοθετικής και της δικαστικής ουσίας, με απόλυτο σεβασμό στην Εκκλησία, στην πίστη μας και προφανώς ακούγοντας πάντα τις απόψεις της, όταν στη συντριπτική πλειοψηφία διατυπώνονται με έναν ευπροσίγωρο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και όχι όπως η μειοψηφική περίπτωση που επικαλεστήκατε. Όμως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει η εκτελεστική εξουσία, η οποία εισηγείται, και η νομοθετική εξουσία στο Κοινοβούλιο, η οποία ψηφίζει τους νόμους του κράτους, και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει.